το γέλ Γαζίου στα αγόρια και το πέμπτο γέλ Ηρακλείου στα κορίτσια, μετά την κατάκτηση των τίτλων σε επίπεδο Ηρακλείου, συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους στο σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και σήμερα πανηγύρισαν διπλή πρόκριση στους τελικούς της Κρήτης. Στα παιχνίδια που έγιναν στο Λίντο Σόκερ, το γέλ Γαζίου νίκησε 6-2 το δεύτερο γέλ Ρεθύμνου. Με το ίδιο σχολείο από το Ρέθυμνο, αντιμετώπισε και η ομάδα κοριτσιών του 5ου γέλ Ηρακλείου, επικρατώντας με 4-0. Έτσι, πέρασαν στους τελικούς Κρήτης και θα διεκδικήσουν την επόμενη εβδομάδα τους παγκρίτιους τίτλους, προκειμένου σε συνέχεια να αγωνιστούν στην προημιτελική φάση του Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος. Χρονικά πρώτος έγινε ο ημιτελικός των κοριτσιών, με το 5ο γέλ Ηρακλείου να είναι ανώτερο και να έχει πρωταγωνίστριες δύο παίκτριες των νέων εργοτέλη, την Μελίνα Λάρου και την Ρενάτα Μανουσάκη, που σημείωσαν από 2 γκολ και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 4-0. Ακολούθησε ο ημιτελικός των αγοριών, με το γέλ Γαζίου να κυριαρχεί σε ένα ακόμη φετινό του παιχνίδι και να κατακτά τη νίκη με σκορ 6-2. Ο χορός των γκολ άνοιξε στο 1 λεπτό, όταν μετά από ενέργεια του Σημαντηράκη η μπάλα έφτασε στον Κανόπουλο και εκείνος με κοντινό σούτ έκανε το 1-0. 3 λεπτά αργότερα ο Φαϊτάκης εκμεταλλεύτηκε το κενό στην άμυνα του Ρεθύμνου και σούταρε με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 2-0. Ελάχιστα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 35 λεπτό, πάλι ο Σημαντηράκης δημιούργησε τον γκολ για τον Γανόπουλο με το 3-0 να πιστοποιεί την ποιότητα της ομάδας του Γαζίου. Τα γκολ αλλά και οι ευκαιρίες συνεχίστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού, με το 4ο γκολ να έρχεται μετά από ενέργεια και ωραίο τελείωμα του Πιστικού. Στο 42 μετά από σούτ του Ζαχαριουδάκη, η μπάλα δεν έφυγε από την περιοχή, με τον Γανόπουλο να σημειώνει το 5ο γκολ ολοκληρώνοντας το προσωπικό hat-trick. Στο 58 μετά από πέναλτι που δόθηκε υπέρ της ομάδας του Ρεθύμνου, ο Ασπρομάτης ευστόχησε για το 5-1. Λίγο αργότερα δόθηκε πέναλτι υπέρ του Γαζίου σε ανατροπή του Βιδιαδάκη, με τον ίδιο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του νοροφύλακα να αποκρούσει, και το τελικό 6-2 ήρθε στο τέλος του αγώνα με κεφαλιά του Γιανακόπουλου. Όσον αφορά τους τελικούς Κρήτης, στα αγόρια το γέλ Γαζίου θα αντιμετωπίσει το γέλ Αγίου Νικολάου, που νίκησε στα πέναλτι τα Χανιά στον δεύτερο ημιτελικό, ενώ αναμένεται να γίνει γνωστός και ο αντίπαλος του 5ου γέλ Ηρακλείου.